Η αποχή κυριάρχησε στις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, προκαλώντας έντονους προβληματισμούς στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Σχεδόν 6 στους 10 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους αποφάσισαν να μην προσέλθουν στις κάλπες, καταγράφοντας έτσι αρνητική ιστορικά επίδοση για την Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε να υπολείπεται κατά πολύ του στόχου 33% που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μετά το αποτέλεσμα τόνισε ότι το μήνυμα ελήφθη. Πολίτες που μας στήριξαν το 2023 ήξεραν ότι τώρα δεν εκλέγεται κυβέρνηση και αντιμετώπισαν ίσως διαφορετικά αυτή τη μάχη. Προεκλογικά επίσης, και παρά τις δικές μου προσπάθειες, έλειψε ο ουσιαστικός προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης και για τη θέση της πατρίδος μας σε αυτήν. Ενώ σίγουρα υπήρξαν και πολλοί ψηφοφόροι που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Με σημαντικότερο, με κυριότερο, την ακρίβεια. Σέβομαι αυτήν την επιλογή τους. Είτε αυτή εκφράστηκε με μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας αποχή, που δυσκολεύει ίσως την εξαγωγή συμπερασμάτων, είτε με επιλογή μικρότερων σχημάτων. Αλλά κυρίως ακούω τη φωνή τους και την εντολή τους. Και την ακούω δυνατά. Σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο. Και αυτό θα κάνουμε, ώστε να βαδίσουμε πιο γρήγορα, σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έπιασε το στόχο του 17% με τη νέα ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ παρέμεινε στα ίδια ποσοστά με τις εθνικές εκλογές του 2023. Τα μικρότερα κόμματα φαίνεται να υποφελούνται από τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δείχνει η κατακαιρματισμένη ψήφος αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή τη φορά πέρασαν το κατόφλι του 3% περισσότερα κόμματα σε σύγκριση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και οι μόνοι που κατέβηκαν στο Σύνταγμα για να πανηγυρίσουν ήταν ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στην Κύπρο, στην πρώτη θέση, βρέθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με την πρόεδρο του, Ανίτα Δημητρίου, να ευχαριστεί για τη στήριξη στις πρώτες εκλογές υπό την ηγεσία της. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βγαίνει από αυτή την αναμέτρηση νικητής, ενωμένος και δυνατός, και παραμένει πρωταγωνιστής στα πολιτικά δρόμενα του τόπου. Προσωπικά λαμβάνω το σαφές μήνυμα που μας έδωσαν οι πολίτες. Να προχωρήσουμε στην ανανέωση του κόμματος και του πολιτικού συστήματος και δεν θα επιτρέψω να υπάρξει κανένα πισωγύρισμα από αυτή την αποστολή. Έχουμε ευθύνη, έχουμε χρέος να δώσουμε ξανά ελπίδα και προοπτική στους πολίτες και στον τόπο μας. Να είστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς ξανά. Σε απόσταση αναπνοής είναι το ΑΚΕΛ, ενώ η τεράστια έκπληξη ακούει στο όνομα Φιδίας Παναγιώτου, ο γνωστός YouTuber που βρέθηκε στην τρίτη θέση και κατευθύνεται πλέον στις Βρυξέλλες. Τέταρτη δύναμη το ΔΥΚΟ και πέμπτη το ΕΛΑΜ. Στην Κύπρο όλοι συζητούν για τον Φιδία Παναγιώτου. Ξεκίνησε την καμπάνια του στο TikTok και στο YouTube χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά και χωρίς πολιτικό μήνυμα. Όμως κατόρθωσε να εκλεγεί και μάλιστα με πολύ υψηλό ποσοστό. Τώρα, το κομματικό σύστημα που έχει σαφώς ξαφνιαστεί προσπαθεί να ερμηνεύσει την επιτυχία του 24χρονου πλέον Ευρωβουλευτή. Από την Λευκωσία και το Euronews, Απόστολος Στάικος.